Ήταν ένα παιχνίδι όπως το περιμέναμε, ήταν γνωστός ο αντίπαλος. Παίζουμε πολλά χρόνια, εγώ μάλιστα έχω βρει και με τον Γκλεάνθη απέναντι. Σίγουρα ήταν φέτος πιο ανανεωμένος και κάποιοι φοιτήτες που έχουν πάει στην Ιππηγή και ήταν πιο δυνατή ομάδα. Καταφέραμε όμως παίζοντας σωστή τακτική, τονίζοντας πάρα πολύ τη δική μας δυνατότητα, τα καλά μας τα σημεία και να κερδίσουμε 3-0. Το σκορ δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στο 3-0, ήταν σετ γεμάτα και μάλιστα και στα 3 σετ έχει προηγηθεί η ομάδα της Ιππηγής. Έχουμε και πάρα πολύ καλή άμυνα, μας πήγε καλά η υποδοχή. Στο φιλέ της φάσης που έπρεπε να τις κερδίσουμε, τις κερδίσαμε. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα έπαιξε με ωριμότητα. Μπορεί να πιάσει την πολύ καλή απόδοση που πρέπει να πιάσει και είναι ικανή να πιάσει. Κατάφερε και πήρε το κύπελο και την πρόκειται στην άλλη φάση του θεσμού. Η επόμενη φάση είναι η κλήρωση που θα γίνει 18 του μήνα. Θα ξέρουμε τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουμε στις 9 του μήνα, 9 Ιανουαρίου. Λογικά, επειδή έχουν περάσει μόνο 2 ομάδες από το Περιφερειακό Πρωτάθλημα, οι υπόλοιπες είναι από Α2 κατηγορία. Θα παίξουμε με κάποια πολύ πιο δυνατή ομάδα στην Α2 κατηγορία. Και όπως λέει η προκήρυξη, όταν παίζει μια ομάδα σε μια πιο μεγάλη κατηγορία, θα παίξουμε στην έδρα μας εδώ. Έχουν γίνει 14 ομάδες τώρα και θα περάσουν 7 στην επόμενη φάση. Συν τις 9 που είναι από την Α1, θα γίνει η τρίτη φάση. Τώρα περιμένουμε σε όποια ομάδα και να είναι, δεν μας πειράζει, αρκεί να παίξουμε εδώ και για τα έξοδα και για να φέρουμε μια ομάδα να δει ο κόσμος ένα παιχνίδι και μια ομάδα που μεγάλη την δυναμικότητα να παίζει στη Ρόδο. Λόγω των ημερών θα ήθελα να ευχηθώ πρώτα απ' όλα σε όλους τους αθλητές και στους φίλους και στους γενείς στην υγεία, ο κοινός χρόνος να μην έχουμε ατυχήματα και από όλα που θέλουμε την υγεία μας και οι επιτυχίες θα έρθουν. Η επιτυχία είναι μια καλή απόδοση, ένα καλό παιχνίδι και ένα καλό πλαστάσμα. Είναι πάντα απαραίτητο το πρόπαιο ή εύχομαι σε όλους μια καλή